Είμαστε συντονισμένοι για θέλω να σας ακούσω και τις πληροφορίες σας, Τίνα και Χάρη, και την άποψή σας, Κώστα, και φυσικά και εγώ έτσι να τα σχολιάσουμε όλα. Ε, θυμίζω ότι ξαφνικά χθε το μεσημέρι, σκάει στο κοινό γκρουπ που έχουμε στο Happy Day, η πληροφορία... Ότι παιδιά η Ελένη Μενεγάκη και η Ελένη Γελαλή, αρχιστάκτριά τη επί 25 χρόνια, μόλι ε ειδοποίησαν τους ανθρώπους της ομάδας ότι δεν θα συνεχίσει η Ελένη του χρόνου με το κανάλι γιατί δεν τα βρήκε με το κανάλι. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν τα τηλέφωνα για να διασταυρώσουμε τις αρχικές πληροφορίες και για το τι συμβαίνει. Τίνα, ξεκίνα εσύ και πες μας τι έχεις μάθει και τι έχεις καταλάβει γιατί mm -hmm. πάντα μαθαίνουμε κάποια από αυτά που έχουν πραγματικά Έτσι, συμβεί. Πάντω είναι από τι ε, στιγμές που δεν το περιμένεις από την Ελένη Μενέκτη. θέλω να πω με αυτό. Δεν μας έχει συνηθίσει, ε, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, που έχει συμβεί και άλλες φορές να αποχωρήσει από κανάλι... να καλεί συνεργάτες της. Τους μένω, όπως είπες και εσύ προηγουμένως... η Ελένη Γελαλίαν έλαβε το κομμάτι των ανθρώπων... που δουλεύουν πίσω από τους κάμερες, τις ρεπόρτερ και τους δημοσιογράφους... και η Ελένη Μενεγάκη τους ανθρώπους που ε, μοιράζεται μαζί... τον ε, τηλεοπτικό αέρα μπροστά από τις κάμερες. Ε, τους ενημέρεσε η ίδια. Ε, τους έπιασε αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής ε, τους μίλησε, τους είπε ότι τελειώνει η συνεργασία της με το μεγάλο ε, κανάλι ότι ο λόγος που θέλησε να τους μιλήσει ήταν γιατί θέλει να αποκατασταθούν και από εδώ και πέρα να κοιτάξουν να βρουν και αλλού ισχύ, δουλειά ένα, ότι τους είπε δεν τα βρήκα με το Μέγκα οπότε αποχωρώ δηλαδή θέλησε με έναν τρόπο να κάνει ε, τον κόσμο της να καταλάβει τους συνεργάτες της ότι εκείνη είναι που ουσιαστικά αποχωρεί και όχι το μέγκα που, που βάζει. Δεν σφίγγει την, ε, την υπογραφή. είδε αφήνω. Την υπογραφή. Εξαρτάται είναι. αυτό. Δεν μπορεί, μπορεί να σου προτείνει. Δεν το λέω τώρα για το μέγκα γενικότερα. Μπορεί, α πούμε, ακόμα που ισχύει και στο ποδόσφαιρο, σου προτείνει ένα συμβόλαιο που αναγκαστικά λε όχι. Πρέπει... Έχει δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, εδώ, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όπω είχαμε πει, υπήρξαν πολύμηνε διαπραγματεύσει. Η Ελένη ήδη θα έπρεπε να είχε κλείσει από τα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με το συμβόλαιό τη, θα έπρεπε να είχε μία απάντηση για το αν συνεχίζει ή όχι μήνες. την επόμενη τηλεοπτική σεζόν και αν ανανεώνει. Δεν συνέβη αυτό. Μπήκε και στη μέση ο ανάδρομο. Ξέρετε, η Ελένη δεν υπογράφει σε τέτοιε περιόδου. Μπήκαν οι διαπραγματεύσει. Υπήρχε ένα λυσβερίσι και ένα παζάρι για το συμβόλαιο, για το θα κάνει. Ήταν όμω αυτό που την έκανε να πει γενικά το... το οικονομικό σκέλο. Δεν μπόρεσε να διάρκεια, τα βρει. Οι χρονικές... Το οικονομικό κομμάτι και στη συνέχεια και στη διάρκεια την oh. οικονομική που ήταν σε δεύτερο. Αλλά κάπου τα βρίσκανε στην Τίνα, στη μέση. βάλε μια ανοτελία να ακούσουμε εδώ και το χάρη και μετά σου ξαναδίνω okay, το λόγο. Όχι, συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι είπε η Τίνα. Νομίζω ότι το το Τι βασικό... ήταν όμως αυτό που έκανε χθε συγκεκριμένα την Ελένη Μενεγάκη να πει τέλο και σα το ανακοινώνω ε, χρόνι, για να μην το μάθετε. Πολλοί χρόνι. από του συνεργάτε τη Ελένη yeah, και πώς. από την εταιρεία και από τα στούντιο που βγαίνει η Ελένη που είναι και άλλε ψυχολογικέ εκπομπέ ψηλιάστηκαν ότι κάτι συμβαίνει την Δευτέρα που η Ελένη, ε, ενώ υπήρχε στο πρόγραμμα του σταθμού ότι την ημέρα της απεργία θα βγει κανονικά η εκπομπή τη, ανακοίνωσε ότι δεν θα βγει. Και υπήρχε αλλαγή στο πρόγραμμα και είδαμε τι 7 θανάσιμε πεθερέ στη θέση του προγράμματο του συγκεκριμένου. Şey Είναι μια μέρα πριν. Ή μια Stir μέρα maximum. πριν. Ήρθε αλλαγή κανονικά με Ήρθε αλλαγή προγράμματο. Άλλο σου λέει ότι ενώ ήξεραν λοιπόν, συνεργάτε. Η εκπομπή θα κανονικά. Θα βγουν. Τελικά η Ελένη αποφάσισε τελευταία λοιπόν. στιγμή να μην εξυπηρετείς το κανάλι βγάζοντα ε, μια εκπομπή Εγώ σε μέρα, γνωρίζω περικίες. ότι κάποια στιγμή εκεί προς τα τέλη Φεβρουαρίου υπήρχε ένα τελεσίγραφο προς την Ελένη επειδή είναι ε, η παρουσιάστρια που μίλαγε ναι. μόνο με τον πρόεδρο. Του που σταθμού. που το συνηθίζει άλλωστε. Να μιλάει σε πολύ ε, είπε, Ότι η, μείωση στι αποδοχέ ήταν τη τάξη του 40%. Επίση υπάρχει μια στρατηγική για του χρόνου όλε οι ανανεώσει των συμβολέων υπάρχει μία, σε όλε τι ανανεώσει να υπάρχει μια σε όλες τι ανανεώσεις να όπω και σε όλα τα μπάτζετ των εκπομπών. Αυτό βεβαίω έκανε την Ελένη να μην προχωρήσει στι διαπραγματεύσει. Αλλά μα λέει λοιπόν ότι αυτό που προτάθηκε στην Ελένη ήταν με μειωμένε αποδοχέ κατά πλάσεις, 40%. Έτσι αλλά έτσι και μείωση στο μπάτζετ. Και μείωση στο μπάτζετ τη εκπομπή. Του ίδιου συνεργάτε και την Η ίδια Ελένη είχε πάρει την απόφαση, εάν θα συνέχιζε, να, συνέχι, να ήταν η μεσημεριανή ζώνη. Παρόλο που υπήρχε παράθυρο στι διαπραγματεύσει, εν λευκό, να αποφασίσει και για το πρωινό, εάν το θέλει η ίδια. Καλά. Και για κάτι Όπω ξέρουμε, την Ελένη το παράθυρο για το πρωινό ήταν για να του πει όχι. Διότι η Ελένη δεν έκανε τι αλλαγέ όταν έπρεπε να ε, τις κάνει τις αλλαγές. τι κάνει τι αλλαγέ. Πόσο μάλλον τώρα, παιδιά, είναι ένα άνθρωπο που δεν αλλάζει. Δεν ακούσαμε λίγο και τον Κώστα να... Τεχνάκη. Και να το 40% μείωση ναι. και μείωση στο όλο μπάτζετ τη παραγωγή, για μένα πάλι είναι για να λε όχι. Ναι. Ας, ναι. Θα σου πω το όλα, παιδιά, πριν. μισό λεπτό. Όλα είναι θέμα υπό ποιο πρίσμα τα βλέπει. Δηλαδή, αν η Ελένη που συνήθως κάνει χρυσά συμβόλαια, είχε καταφέρει να κάνει ένα comeback στο Μέγκα μετά την αποχή της και την απουσία της από τον Α και την αποχώρηση της από εδώ με ένα πολύ καλό συμβόλαιο, με πολύ καλές απολαβές ε, οικονομικές Λέγεται ότι ήταν χρόνια. Αυτού που έφυγε Ακριβώς. από τον Α. Έτσι. Το ότι μπορεί και ένα σταθμό που βλέπει ότι δεν του βγαίνει στο μπάτζετ το κόστο τη εκπομπή σου να σου πει ότι, κοίτα, εγώ σε θέλω. Αν το πιστεύω όμω, το ξέρει από πριν της... την πάρει. Παιδιά, όμω και κακά τα ψέματα. Okay, αφήστε, με να ολοκληρώσω. Παιδιά, αφήστε με να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Λέω ότι εννοείται ότι η Ελένη τα αξίζει και καλά κάνει και τα ζητάει και τα διεκδικάζει και καταφέρνει και υπογράφει αυτά τα συμβόλαια. Αλλά και ένα κανάλι που είναι μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να σου πει ότι, κοίτα, εγώ σε θέλω σαν όνομα, σε θέλω σαν brand, θέλω του πελάτε σου. Ακούω. Αλλά το κόστο αυτή τη στιγμή που κοστίζει το τέλο του μήνα εσύ και η εκπομπή σου δεν βγαίνει. Και για να σε κρατήσω, έχω υπολογίσει ότι αυτό μπορεί να γίνει με μειωμένε αποδοχέ κατά 40%. Δεν σημαίνει ότι η Ελένη αξίζει 40% λιγότερο από ό,τι άξιζε η τα τρία προηγούμενα η τριατία, χρόνια, αλλά υπονο. ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμό. Αλλά και εγώ όμω είμαι η Ελένη Μενεγάκη. Έχω μαζί μου όλα αυτά που ανέφερε, το όνομα, τα μπραντ που με ακολουθούν. Του πελάτε μου, τους τα, τους τα, πελάτες τα εμπορικά μου, τα, σωστό. Και, τα και, κοστολογώ όλο αυτό. Παιδιά. Παιδιά. Παιδιά, για ούτε. να, για να πούμε όμω και τα πράγματα με το όνομά του, αυτή η τριετία τη Ελένη στο Μέγκα που σήμανε και την επιστροφή τη μετά τον break του ενό έτου, σίγουρα ε, δεν είναι ότι αυτά που πήρε τα έφερε και κρίνεται αποτυχημένη. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και την αλήθεια. Κλείνει μια σεζόν με 6 και 7 και 80% και μένουμε μόνο και καλά κάνουμε γιατί η Ελένη έχει μια ιστορία στην τηλεόραση ότι η Ελένη είναι ένα μπραντ. Πότε θα σταματήσει αυτό στην τηλεόραση. Δηλαδή έτσι αδικούμε και άλλα πρόσωπα στο Μέγκα που να ξέρετε ότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά και έχουν αφήσει και υπόνοιε γιατί να κοπώ εγώ ή γιατί να φύγω, όταν η Ελένη είναι εδώ, παίρνει είναι ένα σχασμό χρήματα. Επειδή είναι η Ελένη Συγνώμη, με μεγάλη πλειοψηφία. Συγγνώμη, παιδιά. Λε κρίνετε ω αποτυχημένη. Γιατί έκανε όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα διψήφια και ήταν μονοψήφια μόνο η Ελένη. Όχι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κρίνε ω επιτυχημένο ή αποτυχημένο. Υπήρχε ένα χάσμα που υπάρχει ένα συμβόλαιο των 7 δραχμών και όλα τα άλλα είναι των 2 δραχμών. Ναι, αλλά περίμενε τώρα. Κατάλαβα πώ το. ή να πει ότι με βάση αυτά που παίρνει η Ελένη δεν φέρνει. Αυτά που θα έπρεπε να πει Εγώ συμφωνώ σε πολλά από αυτά που είπε. Και καλό είναι αυτά να λεγόντουσαν και πριν Η Ελένη αποχαιρετήσει Δηλαδή θέλω να πω Ότι όχι τώρα επειδή φτάσαμε σε ένα σημείο Η Ελένη να αποχαιρετήσει ή να την αποχαιρετήσουν Δεν Από το, το Μέγα από και... Όχι, όχι, όχι έχει απόλυτο δίκιο και είναι η πραγματικότητα. Ότι ε, δεδομένων των συνθήκων και αυτά που περίμεναν να φέρει η Ελένη, δεν ήρθαν τα νούμερα. Και αυτό που έχω πει εγώ πάρα πολλέ φορέ είναι ότι κακώ βάζουμε την Ελένη με νεγά. Για μένα θα έπρεπε να είχε φύγει τότε και να την μετράμε Μάλιστα. με 5, 4, 10, εγώ λίγο 20. Ναι, το Πριν το Μέγκα ήταν εδώ. Ναι. Ε, είναι ότι έκανε εδώ πέρα, πούμε, τα μεγάλα, τα νούμερα, τη μεγάλη, τη διαφορά. Ε, δεν έκανε και 5 ε. Θέλω να τελειώσω μια στιγμή. Από τη στιγμή που αυτό το γνωρίζεις Απριόρι που λέει. Και η φίλη να μα Μαλέσκου. Την τεπροφούντη τη. εξομολογησή της. Ξέρεις τι παίρνεις. Παίρνεις ένα όνομα. Εδώ μπορώ να μιλήσω εγώ. Ένα Όταν ο κύριο Μαρινάκης και ο πρόεδρος αυτό του Μέγκα, μισό λεπτό παιδιά, δεν είναι έτσι. Ξέρεις τι παίρνεις και την πήρε πολύ συνειδητά. Γιατί τότε είχε μία στόχευση το Μέγκα ως κανάλι που ήταν νεοσύστατο τότε και προσπαθούσε να συστήσει κάποιες ζώνες και σου λέει παίρνω αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα τηλεοπτικό μπραντ που ασχέτω τηλεθέαση, το να σε εμπιστεύεται η Ελένη Μενεγάκη και να έρχεται να κάνει εδώ ένα καμπάκι ενώ είχε πει ότι θα αποχωρήσει από την τηλεόραση και δεν ξέρω αν θα επιστρέψει. Πέτυχε, αυτό. αυτό. σημαίνει πολλά. Άρα, όταν σου λέει ναι, η Μενεγάκη, θα σου πούνε και οι περισσότεροι του οποίου θα προτείνει. Απλά μετά από τρία χρόνια προφανώ βάζει κάτω του λογαριασμού και βλέπει. Τι λε, μου βγήκε τι σε δεν σου βγήκε. Αν σου βγήκε και πώ μπορεί να πορευθεί. Εγώ ξέρεις, κάπου... πιστεύω ότι ξέρει ότι δεν θα σου βγει. Γιατί. Εντάξει, ποτέ Όχι. δεν ξέρει. Υποτίθεται έχει μείνει ένα χρόνο εκτό. Έτσι, Αυτό που θέλει ο κόσμο να σου λείψει και την ξαναπέρνει, την ξαναβάζει λοιπόν. στην τηλεοπτική αίθουσα. Εγώ 1. θεωρώ μεγάλη πολυτέλεια και τη βγάζω το καπέλο και μακάρι να κάνουμε τα μισά πως έχει κάνει με νεγάκι στην τηλεοπτική τη καριέρα που Όλο έχει την πολυτέλεια. Πρέπει. Ενώ έχει μία πρώτα στα χέρια τη. Και είμαι σίγουρη ότι οι πρώτε που έχει στα χέρια τη ε, είχε να κάνει με απολαυέ που ε, παίρνουν οι πιο καλοπληρωμένοι αυτή τη στιγμή τη τηλεόραση ή μπορούσε να πει ότι εμένα εδώ είναι η κόκκινη γραμμή μου και προτιμώ από το να πέσει η ποιότητα τη εκπομπή μου ή οι δικέ μου απολαυέ, προτιμώ να μείνω και στο σπίτι μου και να απέχω. Μένει τελείω εκτό η ερώτηση ή μπορεί και να συζητάμε να σου πω κάτι. Είναι κάτι που συζητιέται και ακούγεται. Εμένα η δική τον μου γνώμη, καιρό. η δική μου άποψη είναι ότι επειδή είναι μετρημένα πλέον τα κουκιά, δεν υπάρχουν κανάλια που μπορούν. Πρώτα βάζω το κομμάτι να εξυπηρετήσουν τα οικονομικά τη θέλω. Νίκο Και δεύτερον, να σου πω κάτι. Ο Νίκο Κοκλώνη Ωραία. Να, να, κάνει μια κίνηση, ωραία. Έχει τα χρήματα να τη δώσει ό,τι θέλει. Πού να την βάλει, Πού να ναι. πάει στο Open τώρα η Ελένη. Το θεωρώ λοιπόν, λίγο δύσκολο. Το σενάριο, το ο σενάριο. Έχω Εγώ πιστεύω θα μείνετε και ένα reality με παρουσιάστη. Να σα πω ε, δύο τώρα. πράγματα από ε, το εγώ. ρεπορτάζ και με τη βάση τη λογική. Γιατί καμιά φορά το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι και Φασίζεται λογική. Βασίζεται και στη λογική. Είναι γιατί και λογική. Να πω κάτι. Οι άνθρωποι που κινούν το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και κάνουν προτάσει. Ή ετοιμάζουν budget και σχέδια, είναι άνθρωποι σαν και εμά με κοινή λογική. Αυτό που σα είπα, αυτό το παζλ. Είμαι ο Νίκο Οκοκλώνη. Μπορώ να είμαι σχεδόν τον οποιοδήποτε. Και ετοιμάζεται και ένα reality με παρουσιάστριε. Και καλύτερη παρουσιάστρια. Ε. Αποχωρεί από εκεί που είναι. Εντάξει. Δεν. Λοιπόν. Ε, με βάση το ρεπορτασμένο, <coughs> πριν από λίγε μέρε μου ήρθε μια πληροφορία που μίλαγε για επαφέ τη Ελένη. Οι επαφέ τη Ελένη, να πούμε, όπω είπε και εσύ, είναι σε επίπεδο ιδιοκτησιακό. <coughs> έτσι, ναι. Δεν είναι σε επίπεδο διευθυντών προγράμματο. Είναι μόνο ιδιοκτησιακό. Λοιπόν, υπήρξε μια επαφή ε, με έναν σταθμό, Ίσως το μοναδικό που είναι, θα μπορούσε, γιατί ο Σκάι γίνεται ενημερωτικός, από το Μέγκα φεύγει. Άρα εδώ... ισχύει το σενάριο που τη θέλει να συζητάμε τον Αντένα. Γιατί Υπήρξε δεν μια καθαρά. συζήτηση. Υπήρξε μια συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να ήταν μια συζήτηση εντελώ διερευνητική. Δεν το έχω επιβεβαιώσει 100%. Δεν μου το έχουν διαψεύσει κιόλα γιατί το έχω ψάξει αρκετά. Ερώτηση. Θα γυρνούσε πάλι σε μια καθημερινή εκπομπή ή θα την ενδιαφέρει Όχι, και το πράγμα. Δεν θα, θα το φτάσω μέχρι εκεί. Όχι. Από τη στιγμή όμω που φτάνει και λέει στου συνεργάτε τη με τρόπο, γιατί ξέρουμε πόσο δεμένη είναι η Ελένη, τουλάχιστον με του συνεργάτε τη μπροστά από τι κάμερε. Υπάρχουν άνθρωποι ναι. του οποίου δεν του αποχωρίζεται ποτέ. Η Ελένη Σωστό. Γελαλή, η Θοδωρή και είναι άμεσα και συνδεδεμένη με το συμβόλαιό τη. Από τη στιγμή λοιπόν που στου ανθρώπου αυτού του προτρέπει, προτρέπει να ψάξουν για δουλειά. Σημαίνει ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Άρα, να πει κάτι τελευταίο. Όχι, απλά ήθελα να προσθέσω από τη στιγμή που η Ελένη πλέον Φεύγει από το Μέγκα. Ότι αυτό λύνει πλέον τα χέρια του Μέγκα και ανοίγει η ζώνη για το ποιο αντικαταστήσει την Ελένη. Και πιστεύω ότι πλέον η πόρτα του Μέγκα για τη Φέη τη είναι ανοιχτή. Μακάρι, αν η ίδια επιθυμεί να την διαβεί. Ε, Κάποιοι λένε ότι μπορεί να έχει συμφωνήσει. Ε, Πάντω δεν νομίζω να μείνει στο σκάι. Εγώ ήμουν δύο μέρε με τη ΦΕΗ εκεί. Δεν περνάει Α, καλά. Όχι, δεν είναι ότι δεν περνάει καλά. Να μείνει στο ε, σκάι τι, σε μια ζώνη που υποτίθεται που έχει δοθεί ήδη, Μόνο ένα τρει-πέντε. Μπράβο και είναι πολύ χαμηλότερε αποδοχέ. Και δεν ξέρω με τι Είμαι επιχειρήματα εγώ. θα μπορούσαν πλέον να τη τις, να τις δώσουν επιχειρήματα για να την πείσουν να το κάνει το τρει-πέντε. Και να Γιατί... ανάει η μπάρκα του στη θέση τη Ελένη. Παιδιά, αφήστε και ναι. τον κύριο Σούσουλα να κάνει κάτι στο πρόγραμμα. Τη γνώμη μα λέμε εδώ. Πια παρέα είμαστε και λέω. Συγγνώμη, πληρώνεται η Άστο. Πόσο θες, ρετίνα! <laughs> όχι, λέω, άμα προγράμμα. είναι να κάνουμε <laughs> όπω λε και το πρόγραμμα. <laughs> λοιπόν, ε, πάντως πώς καταφέρνει αυτή η γυναίκα να αναστατώνει όλο το τηλεοπτικό ρεπορτάζ μέσα σε λίγα λεπτά <laughs> μόνο. Περίμενε. Αυτή είναι και η χαρά <laughs> του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Έχεις πρόγραμμα, ί? Το Όχι. Τι έπαθες. Ωραία ιδέα. Εδώ, Για είσαι να κάνει, όχι, κάνει διαπραγματεύσει ο Κωνσταντίνα. Διαπραγματεύεσαι. <laughs> λοιπόν, θέλω